πίσω λιχνίδα, μαλακισμένη φαντασία. Θέλεις να δεις, δεν θες να ζήσεις στη μοναξιά της άγριας δύσης. Μαλάκα, μαλάκα. Κάποιος φωνάζει. Ποιος θέλει? Εμένα φωνάζει. Εσένα. Καινούργιο κι αυτό. Είναι ένα αυτογραφικό τραγούδι. Είναι σε παγκόσμια πρώτη τα δύο τραγούδια που παίξαμε. Να το ξέρουν οι ακροατές. Από το δίσκο που θα κυκλοφορήσει πότε? Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, αύριο 5-6 παράσταση θα έχουμε στο μαγαζί. Θα υπάρχουν δίσκοι. Και θα βγαίνει και σε βινίλιο. Ή περιμένουμε να έρθουν τα βινίλια. Για συλλέκτες. Αυτός ο τίτλος του τραγουδιού είναι ποιος είναι? Ο Δίς το Μαλάκα. Είχες κάποιο στο νου σου όταν το έγραφες? Στον καθρέφτη τι ήταν. Ωραίο τραγούδι όμως έγραψες. Πολύ ωραίο τραγούδι. Άμα έχει έρθει ο καλλιτέχνης. Να σε ρωτήσω εδώ, γιατί ρωτάνε διάφοροι. Θα έχεις φοιτητικό στο μαγαζί, ρωτάνε. Τιμή φοιτητική εισιτήριο ή κάτι τέτοιο. Ναι, θα υπάρχει ένα θέμα με τις τιμές σου. Και επίσης, ναι, κάποιοι λένε ότι έχει. Όχι, κάποιοι λένε, έτσι είναι, 140 ευρώ το μπουκάλι. Λίγο τσιμπημένα δεν είναι, έτσι. Αυτά τα μπουκάλια με τα μπουκάλια. Τι μπουκάλια πριν ξεκινήσω, να σα πω. Τι χρήση είχαν πριν. Όχι, είναι τόσο ακριβά. Θε το εργοστάσιο. Τα παίρνουμε από το μαγαζί τη Βύση. Έτοιμα, χρησιμοποιούμε. Τέλο πάντων, να σα πω το εξή: ότι πριν ξεκινήσω, κάνω. Να έχω αποφασίσει σε ποιο μαγαζί θα είμαι, τι θα κάνω κτλ. Και αν θα κάνω. Και αν θα έχω αν θα είμαι στα πόδια μου που θα το κάνω. Το πρώτο που βγήκε στο διαδίκτυο ήταν οι τιμές της φιάλης. Δεν ισχύουν αυτά. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Διάφορα. Το 140 δεν ισχύει, δηλαδή. Το ακριβώς δεν ξέρω. Το 140 νομίζω, ναι, ισχύει το 140. Εγώ κοιτάω να έχω τιμές, κοιτά να δεις, πάνω κάτω. 15 ευρώ με ποτό μπαίνεις μέσα και παρακολουθείς το πρόγραμμα με ποτό. Πάντα υπολογίζω οι τιμές, τώρα κάτσω τραπέζι, είναι 30, δεν ξέρω πόσο είναι. Αν υπάρχουν και φτηνότερα μαγαζιά στην περιοχή. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είμαι στη Χαμοστέλνας. Έχει και με 7 ευρώ που να πας και να φας και μπουζουκάκι να ακούσεις. Όχι, απλά έχεις ένα κοινό ρε παιδί μου που θέλει να σε δει, αλλά να ζορίζεται. Προφανώς αυτό είναι. Όταν το κινηματογράφο έχει 10 ευρώ, εντάξει, ναι. 15. Είναι τα... Και τώρα δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια θέματα. Αν είναι το βρίσκει κάποιος ακριβό, ανάλογα ναι, κόστος βγήκε και σου είναι πήγαινε από αλλού. Υπάρχει μια συζήτηση πάντα για αυτό. Υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Αυτό μου λέγανε, Τζιμάκο, με 5 ευρώ η μπύρα. Ναι. Πάντα φωνάζουν, δεν έχει... Να σε ρωτήσω, μας είπες για την αριστερά τα καλύτερα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΚΚΕ, για το ΣΑΜΑΡΑ, για το ΔΙΜΑΡΟ, για το ΠΑΣΟΚ και τη Χρυσή Αυγή, δεν μας έχεις πει. Γύρισε Κερέμ. Καταρχήν έχω εδώ τη δήλωσή του. Και ο Σκανδαλίτης. Και ο Σκανδαλίτης είναι και φρέσκα η είδηση. Έκτακτο. Αυτό είναι τρομερό να ξαναγυρίσει. Γκερέκο, σου διαβάζω λίγο. Μέσα από τη συμμετοχή μου θέλω να συμβάλλω στο διάλογο για την ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου που απλώνεται από το μεταρρυθμιστικό κέντρο στην ανατινοτική. Προοδευτική αριστερά, αφετηρία για αυτή την επίπονη όσο και αναγκαία διαδρομή, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιο κόμμα γύρισε, γιατί λέει αριστερά, αριστερά μέσα. Γκερέκο, είναι ανακοίνωση Γκερέκου. Είναι αυτό. Το θέμα είναι πού θα πάει ο Τόλης. Και αν έχει βγάλει τα λεφτά ο Τόλης, τα 5 εκατομμύρια. Ο Τόλης πάει μια χαρά. Ξεχρεώνει. Ο Τόλης είναι από πίσω, ναι. Ο Τόλης του Γκερέκου. Ο Τόλης είναι πίσω από μια επιτυχημένη γυναίκα, είναι ένας τέλειος τραγουδιστής. Πάντα βρίσκεται και αυτός ιδεολογικά τη στηρίζει. Αυτός ιδεολογικά τη στηρίζει. Και πρέπει να πούμε ότι ο Τόλης είναι από τους τελευταίους πραγματικούς στάρ στη δικιά μας δουλειά. Τι είμαστε, ο Σταμάτσο Κόκοτας, εγώ. Ο Νταλάρας, ο οποίος έμαθα, δεν το ήξερα, το διάβασα στο Twitter, νομίζω. Ναι, ενημερώνεσαι. Δεν έχω πει ποτέ στο Facebook, το Twitter, δεν πέρασα. Μου το είπανε ότι μου έκανε λέει βουντού η γυναίκα του με τη Μαρινέλα, πάνε και κάνουν διάφορα. Αληθεύει αυτό. Γι' αυτό έπατε σε αυτό που έπατε. Κάτι μάγκες στην Αιθιοπία, μου κάνουν μια... Μου βάλουν βελόνες στο... Αλλά πώ ξαφνικά γυρίζουν ανάποδα και το χτύπησε στη χολή. Όντω είχε ένα πρόβλημα κι αυτό, ναι. Μαζί τα περνάτε. Έβγαλε τη χολή του Ταλάρα. Έβγαλε τη χολή του, αλλά. Εντάξει, τώρα βγάλει. Μπορεί να την έχει βγάλει χρόνια. Νομίζω αυτό είναι μια ζήλια που έχει εσύ για τον Γιώργο, την οποία δεν μπορεί να την πει θα σέψει. Μπορεί να είναι τέτοια, να είναι ψυχαναλυτικά λε τα αίτια να υπάρχουν. Εντάξει, επειδή είμαι και εγώ σε μια κατηγορία μικρόφαλων. Ίσως δεν κατάφερες να έχεις γυναίκα υπουργό, ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω τι. Να τη σπρώξω. Αν και έπαθε μεγάλη ζημιά ο Γιώργος, να το πούμε. Αυτό ήταν η Αχίλιος πτέρνα του, ήταν η υπουργοποίηση και η πολιτικοποίηση της γυναίκας του. Γιατί αναγκάστηκε να βγάλει το πόθεν έσχος του
στο βουλή και μάθανε ότι παίζοντας αφιλοκερδός έχει 96 ακίνητα. Δηλαδή αν έπαιζε με εισιτήριο πώς θα είχε. Λοιπόν, κάτσε να... Να διαφημίσουμε τον ταλάρα του και όχι, διαφημίσω εγώ και το άγχος εδώ κάνουμε και τον τροχονόμο. Να βάλουμε τις τελευταίες για να πούμε μετά το γεια.